Αντιμέτωποι με την πλήρη αλλίωση του ρόλου και του επαγγέλματό του, καταγγέλνουν πω είναι οι διπλωματούχοι ξεναγοί και τη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή νιώθω τέτοια απαξίωση, γιατί διαβάζοντα ιστορία, λέμε παλιά ήρθαν οι φιλελεύθεροι από το εξωτερικό και βρήκανε τα μπουλούκια. Ακριβώ έτσι νιώθω. Το νομοσχέδιο για την τουριστική εκπαίδευση και το πλαίσιο άσκηση του επαγγέλματο των ξεναγών φέρνει τα πάνω κάτω, ακόμα και σε αυτό, τον ίδιο τον ορισμό του επαγγέλματο ανοίγοντα ουσιαστικά το δρόμο σε όσου χωρί τι απαραίτητε γνώσει και τη σωστή κατάρτιση ακόμη και από άλλε χώρε θέλουν να ξεναγήσουν στην Ελλάδα. Πώ είναι δυνατόν να αλλάζει τον ορισμό του ξεναγού, Πώ είναι δυνατόν ο ξεναγό να πάει να ερμηνεύει, να επεξηγεί και να συνοδεύει απλά και μάλιστα τον περιορίζει σε περίκλειστους χώρους. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς αλήθεια τον όρο περίκλειστη χώρη, σε αρχαιολογικά μνημεία. Δηλαδή ποιοι θα μπαίνουν στα εκδρομικά πουλμαν. Είμαστε οι μικροί καθημερινοί πρεσβευτέ στα 30 εκατομμύρια τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα και πρέπει εμεί να δίνουμε τη σωστή εικόνα. Εγώ είμαι καινούριο στο επάγγελμα. Ε, έχω μπει τα τελευταία δύο χρόνια. Έχω σπουδάσει σε μία σχολή δύο χρόνια. Έχω επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Ε, ε, μου δίναν το δικαίωμα να ασκήσω αυτό το επάγγελμα και τώρα με το αφαιρούν. Όπω σημειώνουν οι ξεναγοί, παρά τι αλλεπάλληλε συζητήσει με το Υπουργείο Τουρισμού, τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο θέτουν ένα αμφιβόλο την ποιότητα των υπηρεσιών ξενάγηση. Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Υπουργό Τουρισμού, κ. Κεφαλογιάννη, μα δέχτηκε την Ομοσπονδία Ξεναγών, μίλησε και συζήτησε με του νομικού συμβούλου και με ειδικού συνεργάτε για αυτά τα οποία προτείνουμε. Και αρκετά τα έχει συζητήσει, τα έχει ενσωματώσει. Μένουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι ακόμα να συζητηθούν, ακόμα και σήμερα. Δεν γίνεται το επάγγελμά μα που έχει τέτοια τεράστια γάμα και γνώσει και έχουμε γνώσει όλοι μα από πίσω και σε όλη την Ελλάδα που απεργούν, να απαξιώνεται έτσι. Είμαστε υπόλογοι για αυτά που συμβαίνουν και προσπαθούμε, έχουμε άμεσο ενδιαφέρον ο επισκέπτη να φύγει με τι καλύτερε εντυπώσει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μα αγνοούν και μέσα από γραφεία να κάνουν πολιτικέ εξυγχρονισμού, που στην ουσία ποιο στόχο έχουν, να γίνεται επιπληρωμή η αγορά του πτυχίου και να μην ενδιαφέρει κανέναν ούτε η κατάρτιση. Οι ίδιε σημειώνουν πω αν ισχύσουν τα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο, οι συνέπειε μπορεί να αποβούν μοιραίε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για την ίδια την υπόσταση τη χώρα, αφού ιστορικά και εθνικά θέματα θα αφαιθούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ξεναγήσεων από ανθρώπους ουσιαστικά χωρίς γνώσεις. Ξέρουν όλοι αυτοί να παρουσιάσουν τα ήθη, τα έθιμα, την αντίληψη των Ελλήνων να αμβλύνουν ίσω σε πολλέ περιπτώσει τα κακό σχήμενα ώστε να σχηματίσει την καλύτερη των εντυπώσεων επισκέψη και να ξαναέρθει. Είναι βασικότατο για την Ελλάδα να ξέρουμε την ιστορία, να ξέρουμε τι μεταδώσουμε αυτά στα περίπου 30 εκατομμύρια επισκεπτών οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα. Θα αλωνίζει οποιοδήποτε πάνω κάτω με αποτέλεσμα γιατί μετά να χρησιμοποιήσει κανεί ένα διπλωματικό ξαναγωγό. Καθένα θα λέει ό,τι του καπνίζει στον δρόμο και θα έχουμε μια ξεκάθαρη παραχάραξη τη ιστορία. Κατά τη διάρκεια κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο, οι ξεναγοί παρέδωσαν ψήφισμα και στον περιφερειάρχη Κρήτης, στον οποίο μάλιστα ανέλησαν του φόβου και τι αγωνίε τους.